Ο Δήμος Αρτέων παραχώρησε ακόμα έναν χώρο στον ακαινισμένο κτίριο της Οδούς Ορλάνδου για να στεγαστεί το παράκλημα του Λυκείου Ελληνίδων Άρτας. Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο νέο χώρο, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλινίκου. Υπέρ των γενναίων στιγμίων των Θεών ημών συνεργών και αντιλήφθηρα ενείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πάθουμε του κύριου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάση θλίψη οργής κινδύνων και ανάγκης του κύριου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και δεφέρεξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Σπαναγίας εχράντου υπερευνογημένης εν δόξου της κρίσιμων Θεοτόμου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων Μνημονεύτων και Λίλου και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώμετα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Τα σκεπαλάσιμων του Κυρίου. Σύνομαι, Κύριε. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και πάψουν ημών εν Ιορδάνη, βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και γεια σας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του έρθον αφιένους, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπλησθήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλείψεως τεκέρατισμού, και γενναίες του ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Συγχάρη ο υγειασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνη να πέμπομε στην τον Άρχο σου Πατρία και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την τον στον αιώνο. Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Αξίωση μας πίσον Θεότο και παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της ελπής την λαμβάνωση την ευλογία σου αχράντε. Κύριε Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Τριάς υπερούσιε και υπέθε Πάτρε Παντοκράτορ και Λόγιε και Πνεύμα το μουσιον και διέρετον κράτος η μία θεότης και βασιλεία, ο πάση σοφία και γαθότη διοικών των κόσμων, αείδε συμπαριστάμενος αοράτος σου, εις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο σόν υπερήν τον όνομα και ευλογών τα σύμπαντα. Την ευλογία σου εκ των οίκων τούτων κατάπνευσον και πλήρωσον αυτών χάρη του ειρήνης και αγαθοσύνης. Ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστο Τσιρογιάννης παραβρέθηκε στο νέο χώρο με σχετική δήλωσή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ναι, εδώ στον δεύτερο όροφο του κτίριου του Ορλάνδου φιλοξενούμε διάφορους συλλόγους και φορείς. Πάνω από το Δημοτικό Δίο που πρόσφατα εγκαινιάσαμε είναι ο Σύλλογος του Λυκείου Ελληνίδων, ο πολιτιστικός αυτός σύλλογος που κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουμε παραχωρήσει ένα χώρο γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κάπου μόνιμη στέγη για να μπορεί εδώ να δραστηριοποιείται, να αναπτύσσει τη δράση του και να έχει τις στολές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τα μέλη του Σύλλογου του Λυκείου Ελληνίδων, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους χωροδιδάσκαλους και όλα αυτά τα μέλη, γιατί πραγματικά προσφέρουν στην περιοχή μας τα πολιτιστικά πράγματα και μαζί με τους άλλους συλλόγους που υπάρχουν εδώ, και να πω ότι είναι και ο Σύλλογος Δρομαίων, η ΠΑΣΙΣΕΚ, Σύλλογος των Αποστράτων Αξιωματικών των Ποντίων και άλλοι σύλλογοι. Νομίζω ότι αυτό που παραχωρούμε εμείς ένα χώρο εδώ για την στέγη αυτών των συλλόγων είναι ότι αυτό που θέλουμε και ζητούμε από εκείνους είναι να αναλάβουν δράσεις και να κρατάνε όρθια είτε τον πολιτιστική παράδοση, οι σύλλογοι πολιτιστικοί ή άλλοι τα αθλητικά δρόμενα στην περιοχή, όλοι να βοηθάνε και εμείς είμαστε εδώ ως Δήμος Αρτέων για να στηρίζουμε τους συλλόγους αυτούς. Εύχομαι καλή δύναμη και στο σύλλογο, στον πολιτιστικό σύλλογο του Λυκείου Ελληνίδων να συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά που κάνει και ο Δήμος Αρτέων θα είναι δίπλα στις δράσεις του συλλόγου. Η πρόεδρος του παρατήματος του Λυκείου Ελληνίδων, κυρία Φωτεινή Δεβέκου, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αρτέων για την παραχώρηση του νέου χώρου. Επιτέλους στεγαστήκαμε. Αυτό είναι το σήμα μας. Διότι παλιά, επί Δημαρχίας Κώστα Βάλια, μας είχε παραχωρήσει το Δημαρχείο, το Ιστορικό Δημαρχείο, που είναι στη Σκουφά. Αφού μείναμε εκεί μερικά χρόνια, μετά άρχισε να καταραίει. Και αναγκαστικά φύγαμε και τα μισά ρούχα, τα γυναικεία στεγάστηκαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι μου, υπήρχε χώρος ευτυχώς, και τα άλλα υπόλοιπα περιφερόταν τα αντρικά στο δάσκαλο, στο αυτοκίνητο, από εδώ και από εκεί, μεγάλη ταλαιπωρία. Επιτέλους βρέθηκε μια στέγη,
και από σήμερα έχουμε το δική μας στέγη. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που συνετέλεσε σε αυτό και είμαστε κάπως καλύτερα, βέβαια ο χώρος είναι περιορισμένος, αλλά κάπως καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν. Α, και νέα μέλη, ναι, καλά. Βέβαια, νέα μέλη, έχουμε το χορευτικό μας πάει πάρα πολύ καλά. Γίνονται οι πρόβες και τα μαθήματα γίνονται στο δεύτερο δημοτικό, διότι δεν υπάρχει χώρος ούτε εδώ, ούτε πουθενά υπήρχε ποτέ. Και τα μέλη μας επίσης είναι αρκετά. Εντάξει, το λύκειο υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα λύκεια, στις μεγάλες πόλεις και στο εξωτερικό. Είναι πριν 4 χρόνια γιόρτισε τα 100 του χρόνια το λύκειο των Ελληνίδων στην Ελλάδα.